Με συζήτηση θα συνεχίσουμε τώρα. Φιλοξενούμε απόψε, κυρίες και κύριοι, τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι κοντά μας, ζωντανά στο στούντιο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μόλις ολοκληρώσετε την ομιλία σας στο ξενοδοχείο Έλενα, ικανοποιημένος? Ναι, αν σκεφτείτε ότι το αποφάσισα χθες το μεσημέρι να έρθω σήμερα στη Λαμία, και άρα ήταν και ένα ρίσκο, όμως μιλούσα μόνος μου στην αίθουσα και η αίθουσα τελικώς γέμισε, όπως θα δείτε και τα πλάνα ασφυκτικά. Και είχε και πάρα πολλούς ορθίους. Mm-hmm. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη συγκέντρωση και ευχαριστώ πολύ όλους όσους ήταν εκεί μαζί μου. Αγωνία για την προσέλευση την ημέρα των εκλογών έχετε? Έχω, κάθε νεοδημοκράτης έχει, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί οι εκλογές τώρα έχουν έρθει στο επίκεντρο πια της δημοσιότητας και γιατί έχουν αποκτήσει και πολύ έντονο πολιτικό περιεχόμενο. Ξέρετε, η συζήτηση περί συνένεσης ή όχι με το ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκτήσει και ουσία όσον αφορά τις δικές μας εκλογές. Γιατί ο κάθε ένας από εμάς υποψηφίους έχει έναν διαφορετικό βαθμό εντάσεως που απορρίπτει αυτή τη συνένεση και αυτή τη συνεργασία. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, θα τοποθετηθούν και οι ψηφοφόροι και βάσει αυτού. Το ενδεχόμενο να πάει κάτι στραβά, να υπάρξει κάποιο απρόοπτο, σας περνάει από το μυαλό? Γιατί και η τελική πρόβα θα γίνει την Κυριακή. Οπότε... Όποιος καείλει στο χυλό, φυσάει το γιαούρτι. Αλλά τώρα έχουμε μια εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη, τη Vodafone. Και έχουμε και δεύτερο πλάνο, ένα σύστημα από πίσω που λειτουργεί χωρίς ίντερνετ μέσω ενός call center. Άρα ή το ίντερνετ θα λειτουργεί ή το call center. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θα γίνει κανονικά εκλογές. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Σας άκουσα όμως να αποκαλύπτετε ένα τεράστιο ποσό που θα πάρει αυτή η εταιρεία και να λέτε, να εξηγείτε με νούμερα, αν δεν έρθουν περίπου 300.000, είπατε, πολίτες. 234.000 με έρθουν. Ακριβώς. Διαφορετικά θα έχει οικονομικό πρόβλημα το κόμμα. Το κόμμα έχει οικονομικό πρόβλημα ούτως ή άλλως. Δεν θα αποκτήσει οικονομικό πρόβλημα αυτή τη διαδικασία. Απλώς, αν έρθουν 234.000, καλύπτεται το κόστος των εκλογών. Αν έρθουν 300.000, θα έχει το κόμμα κάποια χρήματα να δώσει στις τοπικές επιτροπές ή κατά πρώτη πιθανότητα, κατά τη γνώμη μου, στη μισθοδοσία των υπαλλήλων όπου τους κοστάμε λεφτά. Mm-hmm. Με ενημερώνουν τώρα ότι στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα, σήμερα, εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο, αλλά αφού μου το στέλνουν με μήνυμα οι τηλεθεατές, να σας το θέσω, ότι υπάρχει μια συζήτηση περί παρέτησής σας. Είστε ενημερώστε. Το είδα και εγώ όταν βγήκα από την ομιλία μου στη Λαμία. Οπότε δεχόμαστε τα ίδια μηνύματα. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Μια και σας αρέσει το Twitter, λοιπόν, μπορείτε να μπείτε, δεν ξέρω αν το κάνετε αυτό το δελτίο στο λογαριασμό μου. Γιατί μόλις έχω ανεβάσει ένα tweet για αυτό το θέμα πριν μπω μέσα, όπου λέω ότι η καλύτερη απάντηση αυτές τις προβοκάτσιες είναι η φωτογραφία του Λαμία. Λέτε να θέλω να αποχωρήσω και να γυρνάω την Ελλάδα να κάνω ομιλίες. Μα απορώ γιατί τα γράφουνε. Βέβαια τα γράφει το News Bomb τώρα, οπότε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά εν πάση δεν θέλω να ακούτε ούτε ως φημολογία. Είναι μεγάλη προβοκάτσια αυτό εναντίον μου. Δεν μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι αυτό έχει το παραμικρό στοιχείο αλήθειας. Δεν έχει. Έχω κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουν σε πολλά σημεία διαδρομή πιστέψει διάφορα ότι θα εγκαταλείψω. Στην αρχή λέγανε ότι θα μαζέψει 50 υπογραφές, μετά λέγανε ότι θα μπορούσε ο Γιάννης να κάνει εκστρατεία, μετά λέγανε ότι θα πάρει τίποτα του ενός του άλλου. Όπως θυμάστε, ήμουνα στην Γάλλη του 22 Νοεμβρίου και θα είμαι και στην Γάλλη του 20 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα... αυτό μπορεί κάποιος να στεναχωρεί ενδεχομένως, βάτε να κάνω. Τα για τα ζωή. Να μας πείτε και αν είστε δεύτερος ή τρίτος, τι θα κάνετε. Νομίζω ότι αν είμαι δεύτερος, αφορά θα πάω στο δεύτερο γύρο για να κερδίσω τις εκλογές. Άλλος ο στόχος μου, ο εκλογικός, είναι την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου να είμαι δεύτερος. Υπάρχουν όμως και στελέχοι στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι δυσβάσταχτος για το κόμμα. Ότι όποιος είναι δεύτερος, καλό θα είναι να αποχωρήσει. Εσείς με αυτό συμφωνείτε? Όχι, δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση. Η διαδικασία εκλογής του καταστατικού προβλέπει δύο γύρους. Τι το δυσβάσταχτο έχει η τήρηση του καταστατικού? Εντάξει, το αν φτάσει ο πρώτος να έχει 49,9, ας πούμε, εκεί πιθανό να πεις ότι δεν χρειάζεται να μπει στην περιπέτεια. Αλλά αν έχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα ανοιχτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Δεν ξέρω γιατί φοβόμαστε τις εκλογές. Οι εκλογές μια γιορτή είναι. Δεν είναι κάτι κακό. Θα τη φτάσετε τη μάχη μέχρι το τέλος. Ναι, ναι. Να πάμε στα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχουν ανοίξει, είναι τόσα πολλά, έχουν ανοίξει τόσα πολλά μέτωπα με τον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Προηγήθηκε στο δελτίο μας το θέμα με τους διοικητές των νοσοκομείων που ξυλώνονται. Αν και εδώ η Λαμία δεν ανοίξει αυτήν την κατηγορία, γιατί η Λαμία έχει μείνει ακέφαλη από τον Ιανουάριο, από τις εκλογές. Γιατί όπως θυμάστε, είχε παραιτηθεί ο κ. Διοικητής για να κατέβει υποψήφιος σε εκλογές και έκτοτε δεν έχετε κατασταθεί. Αλλά όσον αφορά το σύνολο της επικράτειας, αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντάξιο ενός ΣΥΡΙΖΑ. Να. Εγώ ήθελα να σας το θέσω ως εξής, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, επειδή ακούει όλη μέρα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετούνται και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λένε μα αυτοί που φτιάξαν αυτό το κομματικό κράτος σήμερα
Ακούστε. Το επιχείρημα αυτό το λέει συχνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει συνέχεια. Άκουσα και το πρωί κάποιο στα παράθυρα που το λέγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα, αν υποθέσουμε ότι εμείς είμαστε το κομματικό κράτος, αυτό δεν δίνει κανένα δικαίωμα στο ΣΥΡΙΖΑ να λέει θα κάνω το δικό μου κομματικό κράτος. Δηλαδή, τι είναι, μία σου και μία μου. Πόσο επιχείρημα θα μου θέλει να πω είναι εξαιρετικά αδύναμο. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο των διοικητών νοσοκομείων, θα σου πω ότι επειδή εγώ έβαλα τους διοικητές, ως Υπουργός Υγείας εννοώ, εγώ έχω βάλει υπογραφή δηλαδή, θα σου πω τη διαδικασία πώς έγινε. Υπήρχε μία επιτροπή, στην οποία συμμετείχε ο ΑΣΕΠ με τον αντιπρόεδρο του, υπήρχε μία προκήρυξη θέσεων που έγινε στο διαδίκτυο, υπήρχε δηλαδή φανερά και με διαφάνεια, υπήρξαν εκ του νόμου συγκεκριμένα προαπαιτούμενα πτυχία κλπ. Που έπρεπε να έχει ο υποψήφιος για να είναι υποψήφιος. Εγώ ξύλωσα μέχρι να φύγω δύο διοικητές που είχαν πλαστά πιστοποιητικά, γιατί μετά κάναμε και έλεγχο το στοιχείο που είχα καταθέσει, εάν αυτά είναι αληθή ή όχι. Άρα τηρήθηκε η πιο διαφανή διαδικασία που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα για το διορισμό τους. Στη συνέχεια έφτιαξε ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποίο και παρέδωσα στους διαδόχους μου, το οποίο ήταν με ηλεκτρονικό τρόπο και το οποίο προέβλεπε και μετρούσε στο κάθε νοσοκομείο. Αν θυμάστε, μάζευα τους διοικητές στο νοσοκομείο μια φορά το μήνα και έβγαλα τους 5 πρώτους και τους 5 τελευταίους και μετρούσα αντικειμενικά στοιχεία που δεν μπορεί να μπει ανθρώπινο χέρι, όπως πόσο πήγαινε ο προϋπολογισμός, πόσοι ασθενείς είχαν εξυπηρετηθεί, πώς πήγαιναν τα ληξιπρόθεσμα κ.ο.κ. Παράλληλα, έφτιαξε ένα νόμο, στον οποίο για να γίνει αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων, έπρεπε προηγουμένως να έχει γίνει στοχοθεσία των νοσοκομείων από τους υπεάρχες, να έχει παραδοθεί αυτή η στοχοθεσία στους διοικητές, να έχει προηγηθεί εγγράφος ενημέρωση των διοικητών εάν τηρούν αυτή τη στοχοθεσία ή όχι. Τίποτα από αυτά δεν έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, έκανε μια επιτροπή που με προφορική συνέντευξη αξιολόγησε τους διοικητές και ως εκ του θάματος έκοψε το 95%. Δεν φτάνει που ξύλωσαν τους διοικητές ενώ δεν έχουν φτιάξει διαδικασία να προσλάβουν άλλους, άρα θα μείνουν όλα τα νοσοκομεία κέφαλα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά έχουν κάνει το εξής χειρότερο πράγμα. Επειδή δεν έχουν τηρήσει τον νόμο που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει στοχοθεσία και όλα αυτά για να μπορεί μετά ο να βγάζει κάποιο διοικητή, όλοι όσοι έχουν ξυλωθεί τώρα θα πάρουν στα δικαστήρια. Όλοι θα δικαιωθούν, θα πάρουν στο ακέραιο την αμοιβή του με τη λήξη τη θητεία του και με τόκο και ρωτώ, αυτά χρήματα θα πληρώσει ο κ. Πολάκης ή ο κ. Ξανθός. Θα πληρώσετε εσείς και εγώ από τους φόρους μας. Γιατί αυτοί που κυβερνούν είναι και ανέσχυντοι, και ανερυθρίαστοι και άσχετοι. Μάλιστα. Την κόντρα με τη Γερμανία και τον κύριο Σόιμπλε, πώς πρέπει να τη δούμε? Αναπόφευκτη. Όταν ο κύριος Σόιμπλε βγήκε στη συνέντευξη του και είπε αυτά που είπε για το Δούνου του, δεν μπορεί να μην ήξερε ότι έγινε αυτό που έγινε. Το Δούνου του είναι στο πρόγραμμα επειδή το θέλει ο κύριος Σόιμπλε. Δεν ζήτησε κανένας από εμάς να μπει το Δούνου του, ούτε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα το ζήτησε. Το ζήτησε ο κύριος Σόιμπλε. Όταν λοιπόν βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και λέει ότι θέλουμε να φύγει το Δούνου του και θα φύγει το Δούνου του και δεν έχει προηγουμένως συνοηθεί με τη Γερμανία, προφανώς περιμένει να γίνει αυτή η φασαρία. Ή νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο. Τώρα, το γιατί επέλεξε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη φάση και ενώ είναι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή διαπραγμάτευσης κυβέρνησης να ξεκινήσει και έναν πόλεμο με τη Γερμανία, αυτό είναι δικό του θέμα. Είπαμε προηγουμένως ότι ασχολείστε με το διαδίκτυο. Έχει ξεκινήσει επίσης μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες από την Κυριακή, από την νίκη της κυρίας Λεπέν, ότι είναι κάποιοι που θέλουν να κάνουν τη Νέα Δημοκρατία ελληνικό. Το ελληνικό κόμμα της Λεπέν. Αυτά τα Νέα Δημοκρατία. Τα έχετε δει τα σχόλια? Έχω διαβάσει ένα δημοσίευμα που έλεγε να κάνουν κάποιοι ένα κόμμα ξεχωριστό. Και ότι υπάρχουν στελέχοι, μιλάνε για 10 σκληρούς δεξιούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι. Θα επιθυμούσαν κάτι τέτοιο. Όχι, ένα λεπτό. Είδατε τι χρειάζεται ιδεολογική ζήτηση στην Ελλάδα. Η κυρία Λεπέν δεν είναι δεξιά. Δεξιό στη Γαλλία είναι ο Νικολά Σαρκοζή. Και το λέει και με υπερηφάνεια ότι είναι δεξιό και δεν έχει χρήση πουθενά να είναι δεξιό. Προφανώς είναι κάποιοι που θέλουν να κάνουν μια στροφή. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει το ελληνικό αντίστοιχο του κόμματος της κυρίας Λεπέν. Δεν μπορεί να γίνει και να θέλει. Γιατί η κυρία Λεπέν είναι ευροσκεπτικιστής. Είναι ακροδεξιά. Ευρωσκεπτικιστής. Η κυρία Λεπέν θέλει να βγάλει τη Γαλλία από το ευρώ, να μειωθεί η διαδικασία ομοσπονδιοποίησης Ευρώπης και να επιστρέψουν τα ευρωπαϊκά κράτη σε μια πολύ χαλαρή μεταξύ τους σχέση. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχήν φιλοευρωπαϊκό ελληνικό κόμμα. Άρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει ευρωσκεπτικιστικό κόμμα. Δεν ξέρω αν γίνω αντιληπτός. Είναι έξω από το πολιτικό της DNA. Άρα δεν μπορεί να γίνει. Το να πείτε ότι κάποιοι μπορεί να ονειρεύουν να φτιάξουν Ελλάδα ένα κόμμα παρόμοιο με τις κυρίες Λεπέν, αυτό δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό αφορά αυτού τους κάποιους. Αν υπάρχει, δεν γνωρίζω, αλλά λέω αν υπάρχουν, δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία πάντως. Αυτό το φαινόμενο με τα συγκεκριμένα κόμματα είναι μόνιμο, ήρθε για να μείνει, είναι παροδικό, λέτε? Όχι, όχι. Όσο βαθαίνει η κρίση στην Ευρώπη, θα υπάρχουν αυτά τα κόμματα. Κοιτάξτε, η Ευρώπη έκανε ένα μεγάλο λάθος.
άργησε η διαδικασία της ομογενοποίησής της, την φρέναρε, κυρίως γιατί έδωσε βάση στη διεύρυνση και όχι στην ευάθυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τι πράγμα, να καθυστερήσει ο τρόπος λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη και άρα να είναι ανοχήρωτη στην κρίση. Ήρθε μετά η κρίση, χτύπησε τις Ευρωπαϊκές Συνωνίες και έτσι ενισχύθηκε ο ευρωσκεπτικισμός. Άρα αυτά τα κόμματα δυστυχώς έχουν δρόμο μπροστά τους. Ναι. Και είναι και αυτό ένας ακόμη λόγος, η Νέα Δημοκρατία να σταθεί όρθια, έτσι, ώστε οι πολίτες να βρουν μια φωνή, να κουμπίσουν και να μην στρέφονται σε τέτοιου είδους κόμματα, έτσι. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ακούστε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουν απογοητευτεί από τη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα οι πολίτες. Έχουν απογοητευτεί από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε πριν από λίγους μήνες και για 2,5 χρόνια λαμβάνοντας πολύ δύσκολες αποφάσεις. Αυτές τις δύσκολες αποφάσεις δεν μπορέσαμε να τις περάσουμε στην κοινωνία ως ορθές. Και επειδή δεν μπορούμε να τις περάσουμε στην κοινωνία ως ορθές, ο κόμμας δεν κατάλαβε τι κάναμε. Και έφερε στην εξουσία τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ μας έχει οδηγήσει και μας έχει οδηγήσει. Όμως, να είμαστε σε αυτό συνεννοημένοι. Σήμερα υπάρχει και ένας που στα αλήθεια δεν καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη θέση πέρσι από τη φέτος. Υπάρχει στα αλήθεια κανένας. Εγώ πιστεύω αν μιλήσει κάποιος με ειλικρίνεια στον εαυτό του, ακόμα και αν έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, μέσα θα πει πράγματι πέρσι τέτοια μέρα αντιμετώπιζε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία από τη φέτος. Mm-hmm. Άρα ναι, μεν υπάρχει απογοήτευση και κόπωση από τα χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι άδικη αυτή η κόπωση. Έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη μας, αλλά σε γενικές γραμμές η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη. Τι πήγε, λέτε, τόσο στραβά έτσι ώστε να φτάσει το κόμμα εδώ και τι θα αλλάξετε εσείς αν είστε πρόεδρος την επόμενη μέρα? Τι πήγε, έχω κόψει ώρα. Μα το κόμμα δεν έχει πάει και τόσο μεγάλη ζημιά. Από το 40% που λένε ότι παίρναμε. Ναι. Το 2000... Έχετε πει, παραδείγματος χάρη, ότι κακώς ψηφίσαμε τη συμφωνία. Το καλοκαίρι. Χρεωθήκαμε αυτό. Ναι, έχετε πει. Εγώ είχα πει ότι πρέπει να απέχουμε. Είχα ψηφίσει την ελληνική ομοσπονδία να απέχουμε. Είχα εξηγήσει στο πολιτικό μας συμβούλιο γιατί πρέπει να απέχουμε. Δηλαδή, ναι, μεν κόπωση, ναι, μεν κρίση, αλλά είναι και τακτική. Εντάξει, δεν είναι και λάθη. Αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό το μείζον όμως, γιατί ο κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ μετά από ένα μήνα που είχε ψηφίσει αυτό το μνημόνιο του Γεφέρη. Εδώ συμβαίνουν οξύμορα πράγματα. Πάω στην Ιεράπετρα της Κρήτης και εδώ στη Λαμία σήμερα. Και συναντώ αγρότες. Και μου λένε, σώστε μας από το 26% πάνω φέρω ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν του ρωτά τι ψηφίσατε, του λέει ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα τις αγροτικές επιδοτήσεις, δεν καταλαβαίνετε. Ναι, γιατί ήταν την ελπίδα της αλλαγής. Τώρα όμως ξέρετε τι λένε, κύριε Γεωργιάδη. Τώρα λένε ότι είναι όλοι ίδιοι. Ωραία, παιδιά. Δεν μπορεί να την είχαν το Σεπτέμβριο. Την είχαν και το Σεπτέμβριο, γιατί σου λέει μέσα σε 6-7 μήνες ο άνθρωπος τι να κάνει. Τι λέτε τώρα, ένα σπίτι που έχει χτίσει 40 χρόνια. Ένα σπίτι που έχει 40 χρόνια. Και η απογοήτευση από τη Νέα Δημοκρατία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Συν το ότι τώρα μπήκατε όλα τα κόμματα στο ίδιο επίπεδο. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο. Εμείς δίναμε τις αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι 15 Οκτωβρίου το 50% και μέχρι 15 Δεκεμβρίου την πλήρη καθάριση. Είναι έτσι, δεν είναι? Οι άνθρωποι αυτοί έχουν φτάσει αρχές Δεκεμβρίου, έχουν δώσει το 40%, δεν ξέρει έμα το δώσουν το υπόλοιπο 10%. Είναι στους πολίτες που δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Ένα το λένε. Είναι είμαστε ίδιοι εμείς που δίναμε όλες τις επιδοτήσεις μέχρι 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου με αυτού που σας δίνουν κάτω από το μισό στις αρχές Δεκεμβρίου και δεν ξέρετε πότε θα πάρει το ίδιο το άλλο μισό, είναι είμαστε το ίδιο? Είμαστε το ίδιο εμείς που όταν πήγαινε να πάει στο σουβλάκι από τη Λαμία είχες φόρο ΦΠΑ στην εστίαση 13 με αυτό πήγαν 23. Είμαστε οι ίδιοι εμείς που πληρώνουμε τα κοινωνικά επιδόματα στην ώρα τους με αυτό που πληρώνουν τα κοινωνικά επιδόματα που το θυμηθούν. Πώς είμαστε το ίδιο? Βεβαίως και δεν είμαστε το ίδιο. Οπότε έχει γίνει, λέτε, κατανοητό το αριστερό μνημόνιο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό. Και μόλις λυθεί το θέμα της ηγεσίας στην Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος θα επιστρέψει. Το ακούω και εγώ συχνά αυτό το είστε όλοι ίδιοι, αλλά με συγχωρείτε, αυτό το είστε όλοι ίδιοι είναι καταφανώς πανάδικο, γιατί δεν είμαστε. Το θεωρώ περισσότερο μια δικαιολογία κάποιων για να δικαιολογήσουν στον εαυτό τους γιατί εγκλημάτισαν κατά του εαυτού τους και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Ελλάδα αυτοκτόνησε 25 Ιανουαρίου, γιατί αν είχαμε λίγο υπομονή και έμενε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά, μετά από 60 μέρες θα ήμασταν στις αγορές, θα είχαμε 2,5% ανάπτυξη φέτος και θα ήμασταν τώρα καλύτερα από την Πορτογαλία και καλύτερα από την Κύπρο και τώρα έχουμε πάει χειρότερα από όλους, πιο πίσω από ποτέ. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι αποτέλεσμα της ψήφου των Ελλήνων πολιτών. Δεν έγινε από μόνο του. Οι Έλληνες πολίτες έφεραν τον Τζίπρα, τον Βαρουφάκη και όλους τους παλαβούς. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτεί ο κάθε ψηφοφόρος που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε λάθος. Τι να κάνουμε? Δεν είναι του θάνατά, όλοι κάνουμε και λάθη. Αλλά κάνανε λάθος. Δεν είμαστε το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα? Ελπίζω να είστε, ελπίζω να είστε πόσο... το ίδιο αυστηρός και με τους συναδέλφους σας. Πέρσι ως Υπουργός Υγείας είχα κάνει τη μεταρρύθμιση του παιδί.
Όταν με τον ΕΟΠΗ που τον κάναμε αγοραστή υπηρεσιών υγείας και ενός με τα ιατρία. Ξέρετε τι μου έκανε ο κ. Ξανθός. Απεργίες, καταλήψεις, φασαρίες. Πώς να αισθανθώ εγώ που τον ακούω στη Βουλή προχθές να λέει τώρα που το βλέπουμε εκ των υστέρων ήταν σωστή αυτή η μεταρρύθμιση. Και πέρσι τέτοια εποχή ήταν στο δρομοκαίτιο και έρθαμε του την είσοδο. Το λέτε όλη μέρα αυτό, το άκουσα να το λέτε. Μα με συγχωρείτε δηλαδή. Μα δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε το ίδιο. Το ίδιο με εγώ που κάνω τη μεταρρύθμιση με τον Ξανθό που κατάλαβε εκ των υστέρων να σωστή. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Διαφωνείτε ότι οι πολίτες όμως σας βλέπουν το ίδιο. Βεβαίως που μας βλέπουν. Δεν διαφωνώ. Έχετε δίκιο που το θέλετε. Αλλά λέτε ότι καταφανώς άδικο. Αυτό βλέπετε και ξανά. Δεν είμαστε το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία. Σας βάλαμε στην ΕΟΚ με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή όταν φωνάζατε από κάτω ΕΟΚ και να το δει συνδικάτο. Σας κρατήσαμε στο ευρώ με τον Σαμαρά όταν μας λέγατε κύριε Μαντσολιάδες. Πώς είμαστε το ίδιο. Δηλαδή με συγχωρείτε. Είμαι το ίδιο εγώ με τον Καμένο. Ο Καμένος διέσπασε τη Νέα Δημοκρατία και καλά για να μην ψηφίσει το μνημόνιο. Έλεγε μέχρι πριν από μερικούς μήνες ότι ούτε νεκρός δεν θα συνεργαστεί με κανέναν να ψηφίσει το μνημόνιο. Έλεγε ότι αν καταργηθεί η έκπτωση ΦΠΑ στα νησιά θα περάσουν πάνω από το πτώμα του. Και τώρα καλεί σε αποστασία βουλευτές Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσουν μαζί το μνημόνιο. Ναι. Εντάξει κύριε Γεωργιάδη, και εσείς λέγατε το 2009 δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γυρίσω στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι δηλώσεις για ναρκωτικά κάνατε τότε 2009. Και το 2012 γυρίσατε. Σωστά. Αν το 2009 μπορούσα εγώ να προλέψω να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί και. Μα ποιος Καμένος δεν ξέρει είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Είχε ήδη χρεοκοπήσει. Το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί και ο κύριος Τσίπρας. Ότι άλλα ήταν τα δεδομένα. Εάν είχε πέσει κάποιος σε κόμμα το 2009 και ξύπναγε τώρα. Και βλέπε. Το Πασόκ στο 6%. Τον Γιώργο Παπανδρέου εκτός Βουλής. Τον Κουβέλη εκτός Βουλής. Τον Καμένο με δικό του κόμμα και σε κυβέρνηση με τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός. Εμένα διεκδικώ την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα νόμιζε ότι είχε τραλαθεί. Ναι ή όχι. Νομίζω ότι κάπως έτσι νιώθουν οι πολίτες. Ναι, αλλά όμως μην βλέπετε ότι εγώ πήγα στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει γίνει ο κακός χαμός στη χώρα. Αφού ανατράπηκα τα πάντα. Εγώ με το πρόβλημα. Μάλιστα. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο και για εσάς και για εγώ το. Εγώ θέλω ο κόμμος 20 Δεκεμβρίου να προσέλθει μαζικά στις κάλπες. Η εκλογή του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας μας αφορά όλους. Και ναι, ετούμε από τους πολίτες να με εκλέξουν αρχηγό τους. Θα τους κάνω υπερήφανους αν με επιλέξουν. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.